Αυτό που θα ήθελα εν πρώτης είναι ότι ο κόσμος, δηλαδή οι καταναλωτές, θα μπορούν να μας βρίσκουν πια εδώ. Εδώ είναι ο τόπος δηλαδή της Ένωσης Καταναλωτών Χίου. Εδώ θα δραστηριοποιείται. Τρεις φορές την εβδομάδα θα έχουμε ανοιχτά για το κοινό από 10 έως 12.30, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη. Όποιος έχει κάτι να καταγγείλει ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, θα μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάποιος θα είναι εδώ πέρα αυτές τις μέρες που είπαμε. Συνήθως τι θέματα συζητάει ο κόσμος μαζί σας, τι τον απασχολεί? Ο κόσμος έχει πολλά και διάφορα, οτιδήποτε. Παράδειγμα, τώρα το πρωί ήρθε κάποιος ο οποίος είχε ένα πρόβλημα με την ΔΕΗ, λογαριασμό. Πολύ αυξημένος ο λογαριασμός πραγματικά, δηλαδή ο λογαριασμός εκεί που του ερχόταν 300 ευρώ, του ήρθε ένας λογαριασμός 2.500. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που και εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι. Ήδη καταρχήν πρέπει, εμείς μπορούμε να τους δώσουμε κάποιες συμβουλές. Ή ξέρω εγώ τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που λέμε, με τα δάνεια από τράπεζες. Εκεί είναι ένα τεράστιο ζήτημα βέβαια, το οποίο η Ένωση σχεδιάζει, μήπως έκαμε μια επαφή με το Δικηγορικό Σύλλογο, μια επιστολή μάλλον, για να έχουμε νομική κάλυψη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι απλό και εύκολο, χρειάζεται κάποια σίγουρα νομική παρέμβαση σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν το θέμα τιμών, το θέμα ότι κάποιοι δεν έχουν στα ράφια τους τις τιμές ή την ποιότητα των προϊόντων, έτσι, χίλια δύο πράγματα λοιπόν είναι. Μιας και αναφέρετε τις τιμές, είχε γίνει μια κίνηση με τα τρία χιόντικα σούπερ μάρκετ που είχαν κάποια εκπτωτικά προϊόντα. Πώς πήγε αυτή η όλη δράση? Λοιπόν, έχουμε στείλει ένα email για να μας δώσουν επίσημα πώς πήγε ακριβώς, αν υπήρξαν κάποια προβλήματα, ώστε να τα προλάβουμε σε μια επόμενη φορά, αν γίνει. Όμως η γενική εικόνα προς το παρόν είναι ότι πήγε καλά, πολύ καλά θα έλεγα, έτσι μας έχουν μεταφέρει τουλάχιστον. Ετοιμάζεται κάποια παρόμοια δράση στο μέλλον? Τι ετοιμάζει η Ένωση Καταναλωτών? Αυτή τη στιγμή η Ένωση Καταναλωτών έχει κατά νου τη δημοτική λαϊκή αγορά που σχεδιάζει δημοτική αρχή, είναι αρμοδιότητά της. Ήδη έχει βγάλει μία ανακοίνωση όπου προσκαλεί χιώτες παραγωγούς να δηλώσουν μέχρι τις 16 Νοεμβρίου χωρίς καμία χρηματική υποχρέωση, τουλάχιστον για την πρώτη χρονιά, για το πρώτο διάστημα. Εμείς συμμετέχουμε, αλλά συμμετέχουμε σαν αρρωγή. Αυτή τη στιγμή που πράγματι υπάρχει επαρκής αριθμός χιωτών παραγωγών, νομίζω ότι αυτό θα προκύψει ένα όφελος και για τον καταναλωτή και για τους χιώτες παραγωγούς. Επίσης, μας έχουν πλησιάσει άνθρωποι απ' έξω για διάφορα προϊόντα, για λάδι και τέτοια, το οποίο είμαστε όμως σε μια φάση συζήτησης μαζί τους. Το επόμενο, δηλαδή το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε αν θα μπορεί, ας πούμε, να τελεσφορήσει αυτή η υπόθεση.